Γεια σας, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ και μόλις έφτασε αυτό εδώ το μικρό πράγμα τεράστιο και βαρύ βασικά αυτό εδώ έρχεται από Αγγλία, το έστειλε ο φίλος ο Λουκάς ο Λιάσκος. Μου είχε πει εδώ και πολύ καιρό ότι θέλει να μου στείλει κάποια πράγματα. Όσοι δεν ξέρετε τον Λουκά, πατήστε δεξιά-αριστερά κάπου εδώ, θα έχω το link από το podcast που κάναμε μαζί τις προάλλες, ακούστε το, είναι πολύ ωραίο και ενδιαφέρον. Ο Λουκάς Ολιάσκος έχει το κανάλι Bad Poet και είναι European Community Manager της Sony. Μιλούσαμε καιρό και μου είχε πει ότι θέλει να μου στείλει κάποια πράγματα για να κάνω unboxing για το κανάλι, για μένα, οπότε είμαι περίεργος να δω και εγώ τι έχει μέσα. Βαρύ φαίνεται το κυβότιο, αυτό εδώ είναι τεράστιο. Τέλος πάντων, να δούμε τι έχει μέσα. Δεν φτάνω κιόλας. Εν τω μεταξύ, πιστέψτε με, έχω απομακρυνθεί αρκετά από το γραφείο. Πάμε να τα ανοίξουμε. Ζητάω την κατανόησή σας, είναι δύσκολο να τα ανοίξω. Τουλάχιστον εύκολα. Δύσκολο να τα ανοίξω εύκολα. Λοιπόν, απλά λίγο την κατανόησή σας για να τα ανοίξω. Πετάγονται τα πράγματα. Πάμε να δούμε τι έχει λοιπόν. Σε καλή μεριά, μια καρτούλα. Για να ξεκινήσουμε να δούμε. Βλέπω μέσα. Έπεσε. Ας ξεκινήσουμε τα βασικά λοιπόν. Ας τα πάρουμε ένα-ένα. Φαίνεται να έχει μπόλικο πράγμα, ίσως να πάρει πολύ ώρα αυτό το unboxing. What the fuck. Ένα ποτήρι PlayStation 3. Το συγκεκριμένο είναι τεράστιο, παίζει να παίρνει μέσα γύρω πάνω από μισό λίτρο χαλαρά. Μάλλον είναι το καινούργιο φοροπεδοπότηρο που θα έχω. Θα πάω να το τεστάρω σε λίγο μέσα. Το επόμενο που βλέπω είναι αυτό εδώ. Από ό,τι με έχει ενημερώσει έχει διάφορα stuff μέσα, διάφορα πράγματα. Είναι card postal από το παιχνίδι Buzz, Get Your Buzz Face On. Νομίζω ότι πρέπει να είναι με γνώσεις, αλλά δεν είμαι σίγουρος. Σας τα δείξω ένα-ένα. Αρκετά ενδιαφέρον, αρκετά έχει πλάκα βασικά, τις φάτσες. Λοιπόν, αυτά από ό,τι μπορώ να καταλάβω είναι πρόμο τουλάχιστον για το συγκεκριμένο παιχνίδι που είχε η PlayStation. Σας ξαναείπα, ο Λουκάς είναι European Community Manager αυτή την περίοδο. Ας ανοίξω, έχει ένα μεγάλο εδώ. Αυτό εδώ. Να δω τι είναι. Είναι και βαρύ. What the fuck. Ρωτάω καλά. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, PlayStation 1. Και είναι και βαρύ και δείτε από πίσω. Είναι διαφορετικού τύπου από τα κλασικά, από αυτά που είχα εγώ. Δεν ξέρω πόσο πιο μοντέλο είναι, τι είναι. Εσύ Λουκά. Εντάξει, οκ. Χίλια ευχαριστώ. Είχαμε μια... Πριν από καιρό είχα κάνει... Τι λες τώρα. Πριν από καιρό είχα πει σε ένα βίντεο ότι είχα ένα PlayStation 1, το οποίο είχε πολλά πράγματα και επειδή η μάνα μου δεν ήθελε να το παίζει ο μικρός μου αδερφός, γιατί αντί να διαβάζει καθόταν και παίζει όλη μέρα PlayStation, το είχε κρύψει και έχω φάει το σύμπαν όλο στο σπίτι και δεν μπορώ να το βρω πουθενά γιατί έχουν ξεχάσει ακριβώς και που το έχουν βάλει. Γενικά με τη μνήμη δεν τα έχουμε καλά στην οικογένεια, ξεχνάμε πολύ εύκολα. Και είχε αναφέρει τότε σχετικά με ένα PlayStation 1, αλλά πέρασε πολύ καιρό και wow, τι να πω, χίλια ευχαριστώ, τώρα έχω PlayStation 1, wow. Η οποία είναι γαμάτη κονσόλα, πραγματικά γαμάτη κονσόλα και εγώ όταν ήμουν μικρός, είναι η μόνη κονσόλα που είχα όταν ήμουν παιδί και την έχω καταευχαριστηθεί όσο δεν πάει, wow. Και τι λες τώρα, θα βγει καμιά ώρα το unboxing, συνεχίζω γιατί θα μου πάρει αιώνες. Λοιπόν, τι είναι αυτό. iPad Adventures.
Και έχει μέσα και αυτή την κάρτα, η οποία φαντάζομαι έχει να κάνει με την... αυτά τα παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να λειτουργούν με την κάμερα του PlayStation και σου δείχνει, του PSP βασικά, και σου δείχνει διάφορα πραγματάκια 3D μέσα. Μετά, Rugby League Challenge, το εδώ. AFL Challenge. Pimp My Ride. Δεν ξέρω τι είχε βγει. Και παιχνίδι Pimp My Ride. Λες τώρα. Αυτά είναι παιχνίδια για το PSP όπως καταλαβαίνετε. Να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Pro Racing Season 2010. Pipe Mania. Πω, αυτό μου αρέσει. Αυτό μου αρέσει. Το παίζω στο κινητό βασικά το συγκεκριμένο. Ή κάτι παραπλήσιο. Και νομίζω ότι θα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ρε εσύ, Λουκά, τι έχεις βάλει μέσα, παιδί μου. Λοιπόν, NBA Live 9, S3K08, Superbike World Championship. Το μεταξύ έχω και το φως απέναντι χτυπάει. Κάποια από αυτά τα παιχνίδια δεν τα έχω ξανακούσει, να σας πω την αλήθεια. Μετά, Blockus Portable Championship. Και το, αυτό εδώ είναι το Invisimals. Invisimals, έτσι λέγεται. Το οποίο ήθελα να το δοκιμάσω. Το είχα δει και για το PSV κάποια στιγμή. Και αν έπαιρνα PSV και αν πάρω PSV, που κάποια στιγμή θέλω να βρω κανένα οικονομικό PSV να αγοράσω. Θα ήθελα να το δοκιμάσω. Έχει μέσα και την καρτέλα, αυτό θυμάμαι. Σου δείχνει 3D, νομίζω, το ήρωα που παίζεις, κάποια από τα τερατάκια, τουλάχιστον που είναι μέσα. Και τώρα πάμε στα πολύ καλά. Mortal Kombat 4 για PlayStation 1. Wow. Πω, τι λες τώρα. Και έχει μέσα και το manual, το οποίο είναι, δείτε, τι έβγαζαν κάποτε για ένα παιχνίδι PlayStation, ρε φίλε. Wow. Εν τω μεταξύ εδώ γίνεται ένας χαμός και δεν ξέρω πότε θα ακουμπήσω όλα. Πάμε στο επόμενο. World Cup 98. Wow. Αυτά είναι παιχνίδια τα οποία δεν τα έχω παίξει ποτέ στο PlayStation. Γενικά το κλασικά όπως όλοι οι Έλληνες, και το δικό μου PlayStation ήταν τσιπαρισμένο. Οπότε έπαιζα αρκετές πειρατικές κόπιες τότε. Και με τα original δεν το είχα και τόσο. Γενικά ήταν και δύσκολη πρόσβαση εδώ στο νησί. Μετά. Έλα ρε φίλε, έλα ρε φίλε. Καλά, όσοι δεν ξέρετε PlayStation 1, PlayStation Gran Turismo. Αυτό το παιχνίδι άνοιξε την εποχή για τα PlayStation. Θυμάμαι το παίζαμε με τον αδερφό μου αυτό. Μου είχαν δώσει μια πειρατική κόπια από το συγκεκριμένο παιχνίδι και είχε μόνο τρεις πίστες και το είχαμε πεθάνει αυτό το παιχνίδι στο PlayStation. Τι λες τώρα, ότι θα ήταν μια εποχή, ότι στα 28 μου χρόνια θα ήθελα να το πάρω original, το παιχνίδι των παιδικών μου χρόνων που είχα λιώσει τότε εντελώς πειρατεία και αλητεία. Τι λες. Λοιπόν, μέσα έχει Superstars, TV Superstars από το PlayStation 3. Έχει SingStar Take That για το PlayStation 3. Το PlayStation 3 έχει. Στα άμεσα σχέδιά μου σίγουρα είναι ένα PSV. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο μου έχει κάτσει πολύ αυτή η κονσόλα. Θα ήθελα να την πάρω, να την αγοράσω. Και θα ήθελα να αγοράσω και το PlayStation 4. Θα δείξει. Starhawk. Φαίνεται εντυπωσιακό. Αν και δεν το ξέρω το παιχνίδι αυτό. Το PlayStation 3. Wow. Πάμε. Όχι, τι είναι αυτό. NBA 2K15. Ένα μετάλλιο. Φόρτες. Φορτούνα. Αντιουβάτ. Ένα μετάλλιο από το παιχνίδι. NBA 2K15. Κι άλλα bubble wrap, κι άλλα bubble wrap. Φεύγουν από εδώ, φεύγουν από εκεί. Λοιπόν, πάμε εδώ πέρα. Τι είναι? Το PlayStation 2 Fire Warrior. Και μου είχε πει ότι έχει κάποια manual τα οποία
απλά του έπιαναν χώρο και δεν ήθελα να τα πετάξει και ήταν πολύ παλιά. Και με ρώτησε αν θα τα ήθελα. Του λέω βάλ τα μέσα. Εννοείται, ειδικά τέτοια για τη συλλογή μου είναι τρομερά. Galactic Conqueror. Ένα παιχνίδι το οποίο το έχω ακουστά. Δεν το έχω παίξει ποτέ. Ίσως και να το έχω παίξει και να μην το ξέρω, αλλά το έχω ακουστά το συγκεκριμένο παιχνίδι. TV Sports Football. Αυτά τα manual είναι πανάρχια. Wow. Και σίγουρα είναι θησαυρός. Crime does not pay. Officially sourced by the Mafia. Πες μου να είναι από το Mafia το παιχνίδι αυτό το συγκεκριμένο. Wow. Όχι, sorry. Officially endorsed by the Mafia. Όχι. Είναι το παιχνίδι μόνο Crime does not pay. Απλά μπερδεύτηκα. Μετά πάμε. Wow. Για MS-DOS ρε φίλε, τι λες τώρα? Wild Streets Project, Top Secret. Αυτά είναι manual από παιχνίδια της δεκαετίας του 80, αρχές 90, πιο πολύ 80. Teenage Mutant Hero Turtles. Wow, το συγκεκριμένο πες να το έχω παίξει στο Game Boy. Το έχω παίξει στο Game Boy βασικά. Τι λες τώρα? Test Drive 2, The Collection. PG3000. Ένα user manual είναι από ένα chipset το οποίο φαίνεται εντυπωσιακό. Επίσης έχει μέσα, έλα ρε φίλε, το manual από το Lynx, μια φορητή κονσόλα στις δεκαετίες αρχές των 90 νομίζω, ήταν η συγκεκριμένη, από την Atari. Επίσης, user guide για τον υπολογιστή, το 16-bit, το personal computer Hyundai Super 286E+. Ωρε φίλε, κάποτε οι υπολογιστές βγαίναν παιδιά με manual. Εγώ τα πρόλαβα αυτά σε αρχές, τέλη της δεκαετίας του 90, αρχές του 2000. Τώρα πλέον τα manual σου λέει μόνο πως να βάλεις το USB μέσα. Έχει ένα φάκελο, αυτό εδώ. Το οποίο, να τα ανοίξω, θα τα ανοίξω. Για να το έχει πρέπει να τα ανοίξω. Και μάλιστα είναι και προσεγμένο. Διαφορετικά, τι έχει μέσα. Wow. Έχει κάποια φυλάδια της εποχής, ας πούμε αυτό είναι από το Multirama. Μου είχε πει ότι είχε κάποια manual και κάποια project, κάποια, τέλος πάντων, κάποια φυλάδια από παιχνίδια που είχαν βγει και αυτά δεν τα ξαναβρίσκεις ποτέ. Ας πούμε για παράδειγμα όταν είχε κυκλοφορήσει το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού στο, ποιο είναι αυτό, το Nintendo 64. Wow, τι λες τώρα. Έχει μέσα manual από το PSP, τι είναι αυτό? Τι άλλο έχει, κάτσε τώρα λίγο γιατί είναι άβολα έτσι όπως είμαι εδώ. Βουντουμάνια, Color Master, wow, τι είναι αυτό? Color Master φίλε, προφανώς είναι από κάρτα γραφικών. PlayStation, Sony PlayStation, είναι το manual από το PlayStation το 1 ρε φίλε. Wow. Γενικά αυτά, αυτά είναι θησαυρός. Free demo disc. Αυτό εδώ. Τι λες τώρα, αυτά όντως είναι θησαυρός. Μισό λεπτάκι γιατί έχει και άλλα πράγματα μέσα. Dragon Spirit Instruction Manual. Tekken Tag Tournament 2 Club Night. Για όσους δεν ξέρετε, το Tekken είναι από τα αγαπημένα μου fighting παιχνίδια. Offshore Warrior.
Wow, αυτά δεν βρίσκονται. Blood money. Η εγγύηση από την Microsoft. Λες τώρα. Kick 2. Αυτό είναι ποδοσφαιράκι της εποχής. Το θυμάμαι νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Είναι για IBM. TV Sports Football. Γενικά αυτά είναι παιχνίδια τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, είχαν κυκλοφορήσει για τα πρώτα PC της εποχής. Τέλα. Δεν τα λες και πολύ personal εκείνα τα computer της εποχής. Wow. Ο φάκελος άδειασε. Μην πει στην άκρη κι αυτός. Έχει μέσα I'm gaming, don't disturb. Αυτό πρέπει να το βάζω όταν γυρίζω βίντεο ή όχι. Χρειάζεται. Wow. Microsoft MS-DOS. Sell User's Guide and User's Reference. Είναι από τον υπολογιστή τον προηγούμενο συνέχεια. Τις εποχές MS-DOS, ήθελες να ξέρεις τι γίνεται μέσα στο σύστημά σου και πώς να το χειριστείς. Τι λες τώρα. Επίσης, console, PlayStation, αυτό είναι το PS4 έξω. Welcome Definition Lifestyle. High Definition Lifestyle. Προφανώς είναι ένα προοδικό από τη Sony με το τι κυκλοφορεί. Και το τελευταίο πραγματάκι που βλέπω μέσα είναι να φύγει το κουτί. Wow. Δείτε τι γαμάτο. Femme Fatale. Wow. Είναι παιχνίδια. 2012 MCV. Περιοδικό με παιχνίδια για κονσόλες, φαντάζομαι. Δείτε τι όμορφο. Μπορεί να φαίνεται μακρινό, αλλά το 2012 είναι τόσο κοντινό. Πραγματικά είναι τόσο κοντινό. Wow. Λοιπόν, αυτά είχε μέσα. Χίλια ευχαριστώ, Λουκά. Ξέρω ότι θα το δεις. Χίλια ευχαριστώ για όλα. Ειδικά το PlayStation με απογείωσες, ρε φίλε. Τι να πω. Δεν έχω λόγια, ειλικρινά. PlayStation 1, σοβαρά τώρα. Δηλαδή, wow, wow. Χίλια ευχαριστώ και για τα manual, δηλαδή θα τα φυλάξω. Ξέρω ότι δεν ήθελες να τα δώσεις αυτά, αλλά χίλια ευχαριστώ. Σου δίνω την υπόσχεσή μου ότι θα τα φυλάξω σαν θησαυρό και θα τα προσέξω και θα μπουν σε ένα συγκεκριμένο σημείο στο χώρο εδώ. Χίλια ευχαριστώ για όλα. Ελπίζω και εσείς που είδατε το βίντεο να σας άρεσε. Δώστε λίγη από την αγάπη σας και στο κανάλι του Λουκά. Θα είναι στην περιγραφή Pad Poet κάτω. Άμα θέλετε, κάνει τρομερά unboxing από παιχνίδια και όχι μόνο, τα οποία και εκδόσεις που δεν θα τις δείτε Ελλάδα. Και βασικά δεν θα τις δείτε ποτέ στην Ελλάδα. Και αρκετά άλλα πραγματάκια σπάνια. Επίσης κάποια ωραία vlog και κάποια tours. Τσεκάρετε το, ρίξτε μια ματιά. Επίσης να σας ενημερώσω ότι από κάτω στην περιγραφή έχω τη σελίδα στο Facebook του καναλού μου, για να ενημερώνεστε, το Instagram. Πατήστε κανένα like, κάντε κανένα share, πλάκα έχει, δεν είναι τίποτα, δεν κοστίζει κάτι. Ευχαριστώ για την υποστήριξη στο κανάλι, χίλια ευχαριστώ. Έρχονται συνέχεια πακέτα και εντάξει, ήταν καλύτερο από τα άλλα, τι να πω. Σας ευχαριστώ όλους. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και εσείς να στείλετε κάτι για να το ανοίξουμε εδώ στο κανάλι, οτιδήποτε, θα δείτε τη διεύθυνση από κάτω στην περιγραφή. Οπότε αν έχετε κι εσείς και θέλετε να δείξουμε οτιδήποτε, είστε ευπρόσδεκτοι να το κάνετε. Χίλια ευχαριστώ και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ευχαριστώ ρε Λουκά, να είσαι καλά. Λοιπόν, τα λέμε. Γεια σας.